καταδικάζει το Κρεμλίνο. Επιστροφή στον ψυχρό πόλεμο, η πύραυλη μεγάλου βεληνικού τον ΗΠΑ στην Γερμανία. Το Κρεμλίνο καταδίκασε λοιπόν την 5η την απόφαση των ΗΠΑ να αναπτύξουν προσεχώς και ανατακτά χρονικά διαστήματα πυράβλους μακρού βεληνικού στην Γερμανία, καταγγέλλοντας την επιστροφή στον ψυχρό πόλεμο, ενώ μέσω της ένοπλης σύραξης της Ρωσίας με την Ουκρανία που υποστηρίζεται από την Δύση. Η Γερμανία, η ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία συμμετέχουν άμεσα στην σύγκρουση με την Ουκρανία. Όλα τα στοιχεία του ψυχρού πολέμου επιστρέφουν με σύγκρουση, με απευθεία σύγκρουση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ. Όλα αυτά επιχειρούνται για να διασφαλιστεί η στρατηγική ήττα μας στο πεδίο της μάχης, συνέχισε ο εκπρόσωπος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου της Ρωσικής Δημόσιας Τηλεόρασης. Αυτός δεν είναι λόγος να είμαστε απεσιόδοξοι. Αντίθετα, είναι λόγος για να ενωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό μας για να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε ορίσει στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο κύριος Πεσκόφ. Ο Λευκός Οίκος ανήγγειλε την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ θα αναπτύσσουν αναταχτά χρονικά διαστήματα από το 2026 νέους εξοπλισμούς στην Γερμανία που θα επιτρέπουν πλήγματα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από τα συστήματα που είναι ανεπτυγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς υπεραμύνθηκε της απόφασης αυτής εν μέσω ανησυχιών περί νέας κούρσας εξοπλισμών στην χώρα του, όπου οι μνήμες του ψυχρού πολέμου είναι νοπές. Αυτό εγγράφεται στην αποτροπή και θα εγγυηθεί την ειρήνη. Είναι σωστή και σημαντική απόφαση την σωστή στιγμή, υποστήριξε ο κύριος Σόλτς στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.